Καλημέρα σας κύριε Γκαντάτσιο. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα σε όλους σας. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Κύριε Γκαντάτσιο, είδαμε τις προηγούμενες ημέρες Παρασκευή ότι συγκεντρώνεται ή έχετε απευθύνει κάλεσμα και συγκεντρώνετε όλα τα στοιχεία για τους φακέλους που έχουν κατατεθεί ή δεν έχουν κατατεθεί, τι ακριβώς γίνεται για να έχετε μια συνολική εικόνα αλλά από τους ίδιους τους συμπολίτες σας. Ακριβώς. Κοιτάξτε, κυρία Δουλγεράκη, την πραγματική εικόνα εμείς την έχουμε από την αρχή της προσπάθειας κατάθεσης των φακέλων. Είχαμε αναγνωρίσει ότι το πρόβλημα δεν ήταν στα δικαιολογητικά που επιτελείται ως καραμέλα του Υπουργείου, αλλά οφείλονταν στην έλλειψη του προσωπικού που έχουμε προσπάθει στην απλοποίηση της διαδικασίας. Αν μπορείτε, είτε, λοιπόν, κύριε Γκαντάτσιο, αν μπορείτε, σας παρακαλώ ιδιαίτερως, είτε λίγο να μετακινηθείτε, είτε λίγο να μην κινήσετε πολύ, δεν ξέρω που είσαστε, αλλά αν δεν έχει καλό πέρασμα το σήμα, δεν σας ακούμε. Ωραία, τώρα είναι καλύτερα. Ναι, είναι καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Εγώ ευχαριστώ. Εμείς λοιπόν είχαμε από την αρχή την πραγματική εικόνα. Γνωρίζαμε ότι τα προβλήματα δεν οφείλονταν δικαιολογικά που έλειπαν, όπως είπε καλή το Υπουργείο, δηλαδή στα κληρονομικά και στο δικαστικά. Αυτή λοιπόν η καραμέλα ακούγονταν εξ αρχής από τον κύριο Υπουργό σε κάθε απάντηση ερωτών βουλευτή. Είναι μια δικαιολογία που την ακούσαμε και για τη Σάμο και για την Αλασσόνα και κατά κόρον σε όσες επερωτήσεις γινόταν στην Κρήτη, την ακούγαμε ως μόνη. Μα και σήμερα το ίδιο ακούγεται, κύριε Γκαντάτσιο, ότι δηλαδή υπάρχουν προβλήματα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Αυτό λοιπόν ζητήσαμε από τους πολίτες. Πολίτες που κατέθεσαν το φάκελο και δεν έχουν κληρονομικά ή ιδιοκτησιακά προβλήματα να μας δώσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου και να μας πούν και την ημερομηνία έτσι. Σας πληροφορώ ότι από την Παρασκευή, που παρόλα αυτά που ήταν αργά η ανακοίνωση του Συλλόγου μετά τις 10 η ώρα, έσπασαν και τα email και τα τηλέφωνα των μελών του Συλλόγου, αλλά και στην προσωπική σελίδα δεχτήκαμε δεκάδες μηνύματα. Οι περιπτώσεις, τραυγαλαίες, τρεις ναοί που σίγουρα δεν αμφισβητεί κανείς την ιδιοκτησία. Κι όμως, ενώ έχουν όλα τα δικαιολογητικά, ενώ έχουν καταθέσει τα πάντα, περιμένουν να γίνει ο έλεγχος. Θυμάμαι τώρα ενδεικτικά άλλη περίπτωση. Άνθρωπος που δεν έχει οικογένεια, που δεν έχει παιδιά, με κληρονομικό καθεστώς από το 58, έχει καταθέσει το φάκελο από αρχές του Νοέμβρη του 2021 και δεν τον έχουν πάρει καν τηλέφωνο. Να βρούνε τι λείπει, έχει χαθεί ο φάκελος. Σε εισαγωγικά έχει χαθεί. Τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν υπάρχουν δεκάδες. Εμείς λοιπόν θα συλλέξουμε αυτές. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να μαζέψουμε όλες τις περιπτώσεις που έχουν κατατεθεί. Ένα ενδεικτικό δείγμα της πραγματικής αποτύπωσης που θα καταθέσουμε. Και θα δούμε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Όχι, δεν υπάρχει. Θα δούμε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Διότι αυτό το οποίο κάνετε εσείς αυτή την ώρα είναι να δείτε βάσει των απαντήσεων. Εγώ πιστεύω, φαντάζομαι, υποθέτω, κύριε Γκαντάτσιο, ότι εξαιτίας των συνεχών απαντήσεων από το αρμόδιο Υπουργείο ότι υπάρχουν προβλήματα ιδιοκτησιακού, ότι εσείς από τη δική σας την πλευρά θέλετε να έχετε αποτυπωμένη την πραγματικότητα, αν όντως υπάρχουν προβλήματα ιδιοκτησιακού και δεν λέγονται, και αν είναι ορθά αυτά τα οποία ισχυρίζεται το Υπουργείο, σε διαφορετική περίπτωση δεν κάνει να ξεχνάμε αυτό το οποίο είχε δεσμευτεί και η Δημοτική Αρχή και εσείς μαζί, αλλά κυρίως η Δημοτική Αρχή, ότι υπάρχει και ένα όριο αναμονής μέχρι τις 15 του Μάη, γιατί στην τελευταία συνάντηση που κάνατε και με τους βουλευτές είχατε, νομίζω, δώσει μία διορία ως Δημοτική Αρχή και ως Σύλλογος, γιατί είχατε κινηθεί παράλληλα, μία προθεσμία μέχρι τις 15 του Μάη, αν θυμάμαι καλά. Πολύ καλά θυμάστε, και δεν έχει αναιρεθεί αυτό το όριο της 15ης του Μάη. Να γυρίσω λίγο στο θέμα όμως της πραγματικής αποτύπωσης των προβλημάτων. Πιστέψτε μου ότι αυτό θα αποδείξει πραγματικά ότι το επιχείρημα που επικαλούνταν το Υπουργείο και η Υπηρεσία, ότι ουσιαστικά είναι έολο. Δεν είναι το πρόβλημα ότι λείπουν τίτλοι ιδιοκτησιών. Έχουμε έρθει σε επαφή και με τα υποθυποφυλάκια της περιοχής και μάλιστα μας έχουν πληροφορήσει και τα δύο υποθυποφυλάκια ότι οι κάτοικοι έχουν σπεύσει εδώ και στο μέτρο του δυνατού, έτσι όπου μπορούσε ο καθένας και όσο
γρήγορα μπορούσε ο καθένας, το μέτρο του δυνατού να επιλύσουν αυτά τα κληρονομικά ζητήματα. Και αυτό φαίνεται και από τον αριθμό των πιστικοποιητικών που έχουν εκδώσει. Συνεπώς, με μια απλή κίνηση μπορεί να καταλάβει κανείς ότι είναι ένα πρόσχημα, ένα ακόμα πρόσχημα της πολιτείας που ουσιαστικά θέλει να βάλει μια παραπάνω τριπλοκοπία, θέλει να προσθέσει ένα ακόμα λιθαράκι στο Γολγοθά της γραφειοκρατίας. Μα γιατί να θέλει να το κάνει, κυρία Κατάτσιο, τα χρήματα. Μισό λεπτό. Γιατί να θέλει να το κάνει αυτό και γιατί το κάνει αυτό. Τα χρήματα της αρρωγής, γιατί για αυτό μιλούν όλοι. Δεν τα κατέθεσαν από την πρώτη στιγμή. Δεν θέλησαν να δώσουν βοήθεια από την πρώτη στιγμή. Δεν ήρθε ο Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή και είπε ότι θα είναι δίπλα σας. Δεν έγιναν τόσες επισκέψεις από τον Τριαντόπουλο και όλους τους υπόλοιπους του Αρκαλοχώρη. Δεν μιλούν για αυτά τα χρήματα τα οποία παραμένουν μέσα. Με στα συρτάρια των τραπεζών και στα ονόματα των δικαιούχων. Γιατί λοιπόν να θέλει να βάλει η ίδια η πολιτεία τρικλοποδιά μέσα στα ίδια της τα ποδάρια, από τη στιγμή που τα έχει δώσει και τα έχει καταβάλει αυτά τα χρήματα, να μην δοθούν στους ανθρώπους, να μην πάει μπροστά η περιοχή? Εγώ δεν την καταλαβαίνω αυτή τη λογική. Τι συμβαίνει? Κυρία Δουγεράκη, πολύ σωστά, έχει δοθεί ένα ποσό των 66 εκατομμύρια ευρώ για 8.000 περιπτώσεις. Αν διαιρέσετε το ποσό, θα δείτε ότι είναι. Πολύ μικρό βέβαια στο κάθε άτομο, αλλά είναι να τονίσουμε ότι είναι προκαταβολή. Και να τονίσουμε ότι δεν ξέρουμε αν όλα αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν. Κάποιοι θα αποθαρρυνθούν από τη διαδικασία και κάποιοι δεν θα ασχοληθούν και πολλά από αυτά τα χρήματα. Μα αυτό το λέμε. Μα αυτό λέμε. Τα 60 εκατομμύρια τα οποία ήδη υπάρχουν προκαταβολή. Γιατί λοιπόν να βάζει τρικλοποδιά στα ίδια της τα πόδια, αν δεν υπάρχει πρόβλημα? Είναι ένα άλλο ερώτημα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εμείς εξ αρχής ζητούμε την απλοποίηση των διαδικασιών ώστε αυτά τα χρήματα που δόθηκαν και δόθηκαν και έγκαιρα και άμεσα και είπαμε στην αρχή ότι ναι, κάτι θα προχώρησε γρήγορα. Εμείς από την αρχή ζητούσαμε την απλοποίηση των διαδικασιών για αυτό το λόγο, για να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα, για να πέσουν στο σωστό χρόνο στην αγορά που ήταν αυτή τη στιγμή, εκείνο το διάστημα που είχε πονέσει, που δεν μπορούσε να συντονιστεί. Αν λοιπόν τα χρήματα αυτά που δόθηκαν όντως από τις πρώτες εβδομάδες, είχαν πέσει στην αγορά το πρώτο εξάμηνο και είχαν επιδιορθωθεί τα πρώτα 3.000 με 4.000 σπίτια που ήταν απλές περιπτώσεις, με απλές διαδικασίες που λέμε να κινηθούν, τότε λοιπόν θα μιλούσαμε αλλιώς και θα χειροκροτούσαμε την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας. Δυστυχώς όμως τα χρήματα παραμένουν στο σιρτάρι, παραμένουν στις τράπεζες, παραμένουν ανέγγιχτα από πολλούς. Και δεν βάζω και το άλλο το δίλημα ότι κάποιοι τα χρησιμοποίησαν για κάποιες ειδικές ανάγκες. Παραμένουν λοιπόν σε σιρτά, ενώ θα μπορούσαν οι 4.000 περιπτώσεις των απλών περιπτώσεων, των απλών σπιτιών που δεν είχαν φτιαχτεί, να είχαν διορθωθεί. Και τώρα μιλούσαμε για λίγα σπίτια που αυτή τη στιγμή απομένουν, αλλά εδώ μιλάμε για το σύνολο των περιπτώσεων, ότι πρέπει εμείς τώρα να χειροκροτήσουμε 111 περιπτώσεις που ξεκίνησαν να εγκρίνονται οι άδειες για να ολοκληρωθούν. Κανένα σπίτι δεν ολοκληρώθηκε με τη διαδικασία της αρρωγής. Υπάρχει μια αποευθυγράμμιση από τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Ναι, μεν δόθηκαν κάποια χρήματα, ναι, μεν όμως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Γιατί? Όχι ότι δεν θέλει ο πολίτης. Ο πολίτης δεν φταίει. Δεν φταίει ο πολίτης. Αλλά η διαδικασία τον αποθαρρύνει το να μην γεννήσει το όλο εγχείρημα άμεσα και γρήγορα και συστηματικά. Μάλιστα. 111 περιπτώσεις ξεκίνησαν να εγκρίνονται. Έχουμε κάνει πάρα πολλές κουβέντες. Το 15 Μαΐου είναι η μέρα, υποτίθεται, ορόσημο για άλλη μία φορά, βάσει της κατεύθυνσης που έχει δώσει η Δημοτική Αρχή. Θα μου πείτε ότι υπάρχει ένα θέμα, έχουμε μπροστά μας και ευρωεκλογές, αλλά επειδή έχετε πάρει και από ευρωβουλευτές υποσχέσεις, ίσως να είναι ή να θυμηθούμε επίσκεψη Σχοινά και όλα τα υπόλοιπα, ενδεχόμενα να είναι μια καλή ευκαιρία να τους υπενθυμίσετε μέχρι 15 Μαΐου. Γιατί μέχρι εκεί είναι η διορία που έχει δοθεί από τη Δημοτική Αρχή, να τους υπενθυμίσετε ποιες είναι οι υποσχέσεις και ποιες είναι οι δεσμεύσεις για άλλη μια φορά απέναντί σας, μήπως και καταφέρετε να επιστρέψετε σε μια κανονικότητα που λέει εκτός οικίσκων, εκτός κίτρινων και κόκκινων σπιτιών, εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούν οικονομικά αυτή την ώρα να τα βγάλουν πέρα. Δεν μεταφράζεται διαφορετικά, κύριε Κατάτσιο? Έτσι ακριβώς. Αυτό θα το κάνουμε. Και βλέπω ότι δεν σταματούμε και δεν σταματούμε και την προσπάθεια και τον αγώνα με όποιον τρόπο. Ίσως να έχουμε και εμείς κάνει κάποια λάθη, ίσως και εμείς να έχουμε
πέσει στην παγίδα του, περίμενε και θα γίνουν. Δυστυχώς όμως ο κόσμος έχει κουραστεί. Ο κόσμος βλέπει ότι όσο προχωράει ο χρόνος, αυτό είναι εις βάρος του, και πολλοί έχουν ταλαιπωρηθεί από αυτή τη διαδικασία. Και όχι μόνο πολίτες, κυρία Δουγκεράκη, αλλά και οι μηχανικοί που αναλαμβάνουν φακέλους ή και αυτοί που πρόκειται να αναλάβουν φακέλους, δεν μπαίνουν στη διαδικασία. Γιατί βλέπουν ότι έχουν απέναντι ένα δέδαλο, ένα πραγματικό Γολγοθά, που σκέφτονται αν θα αναλάβουν ένα φάκελο ή αν θα προχωρήσουν στη διαδικασία να χτυπάνε συνέχεια η πόρτα του ΔΑΕΠ και να παίρνουν τις ίδιες μόνιμες απαντήσεις, ότι θα γυρίσει η διευθύντρια, δεν έχουμε προσωπικό, ξέρετε, βγήκαν για αυτοψίες. Αυτά ακούν οι μηχανικοί. Και αυτοί οι μηχανικοί που έχουν αναλάβει φάκελο πρέπει να απολογηθούν τον πολίτη, ο οποίος πολίτης έχει την αγωνία να μπει στο σπίτι του και πολλές φορές είναι και καχύποπτος και λέει: δεν μου κάνει τη δουλειά σωστά ο μηχανικός, εγώ τον πλήρωσα και δεν τρέχει. Δυστυχώς αυτό το πηγάδι τραβάνε και οι μηχανικοί και οι πολίτες και ο Δήμος με τα δημόσια έργα και η ΝΑΗ που αυτή τη στιγμή είναι σε εκκρεμότητα, 52 περίπου ΝΑΗ, και δεν έχει προχωρήσει κάτι. Τα λόγια, η αρρωγή, ναι, είναι μόνο στα χαρτιά. Όμως εδώ έχουμε μια μετάλλαξη αρρωγής. Ναι. Μα γι' αυτό λέμε ότι βάζει τρικλοποδιά η ίδια η πολιτεία στα δικά της τα ποδάρια και πάει λέγοντας, και αυτό είναι το ακατανόητο. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την εξέταση των φακέλων, της ελλείψης προσωπικού και τα υπόλοιπα, εντάξει, φεύγουν οι φάκελοι όπως και παλιά και θα πηγαίνουν και στα Χανιά, και από τα Χανιά θα ξαναγυρίζουν πίσω, και αν έχουμε ακούσει πολλάκις και το τεχνικό επιμελητήριο τμήμα Ανατολικής Κρήτης και τον πρόεδρο της δικού σας επιτροπής, τον κύριο Ταβερναράκη, να χαρακτηρίζει και εκείνος ακατανόητα από τη δική του την πλευρά αυτά τα οποία δεν κάνει η πολιτεία. Κύριε Κεντάτσιο, εσείς συλλέγετε κάποια στοιχεία για να τους πείτε ότι, κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε και τόσα προβλήματα ιδιοκτησιακά. Τι ακριβώς συμβαίνει? Για να ρωτήσω και κάτι άλλο. Σε ποιο στάδιο είναι εκείνη η κίνησή σας, η οποία υπόθηκε ότι πάτε σε ένα δίκτυο σεισμόπληκτων πόλεων? Είναι σε πολύ καλό δρόμο. Πιστέψτε μου ότι προστίθεται κάθε μέρα και άλλες ψηφίδες στους πληγέντες που θέλουν να ενσωματωθούν σε αυτό το εγχείρημα. Και σύντομα θα έχετε και τις ανακοινώσεις, ίσως και λίγο μετά το Πάσχα, κάπου εκεί το εντάσσουμε, να υπάρχει ένας κατάλληλος και πιο οργανωμένος σχεδιασμός με το υπόμνημα που θα ετοιμαστεί το κοινό υπόμνημα, τα κοινά αιτήματα που, όπως ξέρετε, και στη Λάρισα είναι τα ίδια, και στη Σάμο είναι τα ίδια, και στη Μυτιλήνη είναι τα ίδια. Και στην Ελασσόνα έχουν τα ίδια άλλη τα προβλήματα. Και στην Ελασσόνα έχουν 62 άτομα που έχουν καταθέσει φάκελο, ζουν σε κοντέινερ και όμως δεν έχουν προχωρήσει. Και μιλάμε για πολύ λίγες περιπτώσεις. 62. Και όμως δεν έχουν προχωρήσει και εκεί. Το ίδιο επιχείρημα επικαλείται το Υπουργείο. Πληρονομικά, ιδιοκτησιακά, αναρωτιέμαι, αυτή η Ελλάδα είναι όλοι μένουν σε σπίτια χωρίς τίτλους. Ναι. Αυτό το δίκτυο σεισμόπληκτων πόλεων, ή πώς θα το ονομάζετε, θα περιλαμβάνει τελικά μέσα και δήμους? Θα ενταχθούν και δήμοι μέσα? Υπάρχει ένα τέτοιο ενδιαφέρον? Ας πούμε, εγώ ακούγοντας τον προηγούμενο μήνα τον Βασίλη τον Κεγκέρογλου, λέει ότι έλεγε: έχω στην πίσω πλευρά του μυαλού μου να πάμε σε σεισμόπληκτους δήμους, σε ένα δίκτυο σεισμόπληκτων δήμων. Όλη αυτή η κίνηση που από πολύ νωρίς έχει ξεκινήσει από εσάς, ακολουθούν οι δήμοι, θα ενταχθούν και δήμοι μέσα? Ενταχθούν. Κάθε πρόσθετη βοήθεια είναι θετική. Εδώ πάμε να λύσουμε προβλήματα, και βέβαια δεν πάμε να πάρουμε τις δάφνες ότι το σκεφτήκαμε πρώτοι ή θα το υλοποιήσουμε πρώτοι. Πάμε να λύσουμε τα προβλήματα όλοι μαζί. Αυτό μας ενδιαφέρει. Το αν θα μπουν μέσα και δήμοι, αν θα μπουν και περιφέρειες, αν θα μπουν και υπουργοί, ακόμα καλύτερα. Για να μας δώσουν ουσιαστικά. Ναι. Εγώ ρώτησα αν υπάρχει ενδιαφέρον. Εγώ ρώτησα αν υπάρχει ενδιαφέρον και από δήμους. Αυτό. Βεβαίως υπάρχει και από άλλους δήμους και από άλλους δημάρχους. Ωραία, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ περιμένω, και ο καθένας από εμάς περιμένει, αλλά πολύ περισσότερο είναι η δική σας η αγωνία. Εμείς σαν είδηση, σαν πληροφορία λέμε ότι περιμένουμε, ή να το τρέχουμε λίγο διαφορετικά, να το επικοινωνούμε με τον κόσμο και να γνωρίζει ο κόσμος σε ποιο κομμάτι εσείς βρίσκεστε, αλλά η δύσκολη καθημερινότητα είναι δική σας. Θα πάτε για άλλη μια φορά σε Πάσχα σε Κίσκους και πάει λέγοντας, στα κίτρινα, στα κόκκινα σπίτια,
και στα ερείπια, στις καταστροφές και σε όλα τα υπόλοιπα, ό,τι έχουμε πει μέχρι σήμερα χωρίς να έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Κύριε Κεντάτσιο, σήμερα θα πάρετε ενδεχόμενα μία κλίση από το 112, αριθμός έκτακτης ανάγκης, θα σας γράφει βέβαια πάνω άσκηση, άσκηση, άσκηση. Από τη στιγμή που μετέχει το σύνολο της Κρήτης, των υπηρεσιών, των Δήμων της Κρήτης, φαντάζομαι ότι εντάσσεστε με περισσότερο ζήλο και εσείς σε αυτή τη διαδικασία. Μην τρομοκρατηθείτε, θα είναι άσκηση. Αρκετά έχετε, έτσι. Έχω φορτίσει το κινητό μου και περιμένω το μήνυμα. Μάλιστα. Κατάλαβα. Σημαίνει δηλαδή ότι δεν υπάρχει άλλη ενημέρωση. Αυτό θέλετε να μου πείτε? Καμία άλλη ενημέρωση δεν υπάρχει. Απλώς θα περιμένουμε την κοινή ενημέρωση που θα έχουν όλοι οι χιλιάδες πολίτες της Κρήτης για την άσκηση. Τίποτα επιπλέον. Μου κάνει εντύπωση έτσι όπως το λέτε όμως, ξέρετε, διότι θα πίστευε κάποιος ότι σε μια σεισμόπληκτη περιοχή ή σε μια πονεμένη περιοχή, γιατί είναι ο δικός σας ο Δήμος, είναι ο διπλανός Δήμος Αρχανών με Αστερουσίων, αλλά μιλάμε συνήθως με εσάς, γιατί εσείς ως περιοχή έχετε υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές και τη μεγαλύτερη ταλαιπωρία, ότι θα εντασσόταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο από εκείνους οι οποίοι διοργάνωσαν αυτή την άσκηση, είτε από τον κύριο Λέκα, να θα είναι σήμερα εδώ στην Κρήτη και αύριο και μεθαύριο και ο κύριος Κικίλιας, και ότι εσείς θα είχατε ένα λόγο παραπάνω να σας πούνε πράγματα, να ενταχθείτε σε αυτή την άσκηση. Είχε εκφραστεί και η πρόθεση από τον κύριο Λέκα στην εκπομπή του κύριου Δασκαλάκη δημόσια, ότι θα ενταχθεί το σενάριο του Αρκαλοχωρίου σε αυτή την άσκηση. Δεν γνωρίζω αν πρόλαβε ή αν τελικά του διέφυγε. Ίσως μας θεωρούν και παροκαπνισμένους και πιο έμπειρους στο σεισμό, όμως δεν έχουμε κάποια επιπλέον ανακοίνωση όπως από ό,τι εσείς. Τι κρίμα. Τι κρίμα. Αυτό έχω να πω μόνο. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Τι κρίμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκαντάτσιο. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα.